Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τεύχος 97 από το θωρητό Bismarck της Hassett's νέα 200. Στο τεύχος 97 έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Βασικά θα ενώσουμε τα δύο τμήματα των υπερκατασκευών που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Το ένα είναι αυτό το μεγάλο και το άλλο αυτό το μικρό με τους δύο προβολείς. Τώρα το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, είναι όπως βλέπετε, εγώ το έχω κάνει ήδη, είναι να βάλουμε αυτό το τμήμα του καταστρώματος πάνω σε αυτό το κομμάτι και μετά να το γυρίσουμε ανάποδα και να το βιδώσουμε με 6 βίδες, αυτά τα 6 σημεία. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι δύσκολο. Το επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε το άλλο κομμάτι και να βάλουμε ένα πάτωμα που μπαίνει εδώ σε αυτό το σημείο, σε αυτές τις 4 υποδοχές. Αυτό το κομμάτι θα το βάλουμε με κόλλα υγρή, ως με λίγη κόλλα στο σημείο που θα πατήσει το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να βάλουμε εξάλλου κόλλα και από την κάτω πλευρά μετά. Ωραία, βάλαμε κόλλα και τώρα θα βάλουμε το κομμάτι στη θέση του. Όπως βλέπετε, βάλαμε το κομμάτι στη θέση του. Και για να είμαστε σίγουροι ότι κόλλησε, μπορούμε να ενισχύσουμε και λίγο τις κολλήσεις από την κάτω πλευρά, όπως σας είπα. Αυτό είναι ικανό να το κάνουμε και σε άλλα κομμάτια όπου βλέπουμε ότι μπορούμε να βάλουμε κόλλα από την κάτω πλευρά που δεν θα φαίνονται μετά τα σημάδια αν κάνουμε κάτι λάθος. Είναι καλό να το βάζουμε πάντα σε σημεία που δεν φαίνονται την κόλλα, που δεν θα φαίνεται μάλλον μετά. Ωραία, βάλαμε το πρώτο κομμάτι, μετά θα πάρουμε αυτό το κομμάτι που μοιάζει σαν εξέδρα και θα βάλουμε και σε αυτό το πάτωμα που μπαίνει σε αυτό το σημείο, θα βάλουμε πάλι και σε αυτό κόλλα γυρί. Εδώ, επειδή δεν έχει κάποιο οδηγό που μπαίνει το κομμάτι, μπορούμε να βάλουμε σε μεγαλύτερο σημείο. Αφού βάλουμε την κόλλα, θα βάλουμε το κομμάτι στη θέση του. Θα πιέσουμε και αυτά να πατήσει σωστά το πάνω κομμάτι με το κάτω. Και θα ενισχύσω και λίγο τις κολλήσεις πάλι. Για να είμαστε σίγουροι ότι κόλλησε. Και βάλαμε και αυτό το κομμάτι. Και τώρα μπορούμε να το τοποθετήσουμε πάνω σε αυτό εδώ το κομμάτι της υπερκατασκευής. Θα βάλουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες που μπαίνουν μέσα σε αυτό το κομμάτι. Είναι δύο μικρά κομμάτια που ήταν για τις βολές του πυροβολικού και είναι και δύο κατευθυντήρες προβολέων. Μπαίνουν εδώ σε αυτές τις δύο γωνίες. Βάλουμε πρώτα αυτά τα κομμάτια που μπαίνουν στις δύο γωνίες. Βάζουμε πρώτη λίγη κόλλα και μετά παίρνουμε το κομμάτι με αυτή την πλευρά που έχει τα δύο εξογκώματα να κοιτάζει προς τα έξω.
και μια λαβίδα να το βάλουμε στη θέση του. Εδώ θα προσέξουμε αυτά τα δύο κομμάτια να έχουν αυτή την κλίση. Θα τα τοποθετήσουμε να κοιτάζουμε προς τη γωνία. Και αφού βάλουμε το πρώτο κομμάτι, βάλουμε και το δεύτερο. Και σε αυτά, αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε κόντρα και από το κάτω μέρος. Θα φοβόμαστε να μην λερώσουμε το πάτωμα. Γιατί θέλει προσοχή όταν βάζουμε κόλλα σε αυτά τα σημεία. Βάλαμε και το δεύτερο κομμάτι. Είναι οι κατευθυντίες προβολέων αυτοί οι δύο. Όχι, λάθος, αυτές είναι, ναι, αυτές είναι οι κατευθυντίες προβολέων. Και τα άλλα που μπαίνουν πίσω εδώ, σε αυτές τις δύο θέσεις, είναι για τις βολές του πυροβολικού. Με κόλλα εδώ που θα μπουν αυτά τα δύο μικρά κομμάτια. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που έχουν να κοιτάζουν προς την εμπρός πλευρά. Και βέβαια αυτά, αφού τα βάλουμε στη θέση και τα αφήσουμε λίγο να πιάσει κόλλα, θα προσέξουμε να τα έχουμε βάλει εντελώς κάθετα, να μην γέρουν μπρος πίσω ή δεξιά αριστερά. Βάλουμε και το τελευταίο. Και μόλις βάλουμε και αυτό το κομμάτι, θα τελειώσουμε με τις λεπτομέρειες που μπαίνουν πάνω σε αυτό το σημείο του καταστρώματος. Εδώ το έχω πιάσει λάθος. Βάλαμε και αυτό το κομμάτι στη θέση του. Τώρα θα ενισχύσουμε όλες τις κολλήσεις λίγο. Τώρα πρωτού που κολλήσουν τα κομμάτια εντελώς, θα κοιτάξουμε αν τα έχουμε τοποθετήσει εντελώς κάθετα. Και με τη βοήθεια μιας λαβίδας ή με το χέρι μας θα βάλουμε να είναι εντελώς κάθετα, να μην γέρνουν δηλαδή μπρος πίσω και δεξιά αριστερά, όπως είπαμε. Το ίδιο και αυτά τα μπροστινά κομμάτια πρέπει να είναι τοποθετημένα εντελώς κάθετα. Και έτσι τελειώσαμε και με την τοποθέτηση αυτών των κομματιών. Και τώρα θα βάλουμε αυτό το κομμάτι και με αυτά τα δύο εξογκώματα που έχει θα μπουν μέσα αυτές τις δύο υποδοχές. Και αυτή η καμπύλη θα κοιτάζει προς τα εδώ που μπαίνει αυτό το ραντάρ. Και τώρα θα το πιέσουμε να μπει εντελώς μέσα, να πατήσουν όλα τα κομμάτια σωστά μεταξύ τους και να μην αφήνουν κενό. Βέβαια εγώ το πίεσα αρκετά και μπήκε στη θέση του. Και τώρα μπορούμε να το κολλήσουμε από την κάτω πλευρά αυτό το κομμάτι.
σημεία που ενώνονται το κάτω τμήμα της προκατασκευής με ένα τμήμα μάλλον. Όπως βλέπετε, έτσι είναι τα κομμάτια μας μέχρι τώρα. Τώρα το επόμενο βήμα που θα κάνουμε είναι να πάρουμε όλο αυτό το κομμάτι της προκατασκευής με τους δύο προβολείς, να περάσουμε τα δύο καλώδια των προβολών μέσα από αυτή τη μικρή τρύπα. Για να μπορέσει να πατήσει σωστά πρέπει να τα περάσει μέσα από τη μικρή, όχι από τη μεγάλη τρύπα. Και μετά θα βάλουμε δύο εξογκώματα που έχει και αυτό το κομμάτι να μπουν μέσα σε δύο υποδοχές που έχει το κάτω κομμάτι της προκατασκευής. Και μετά όλο αυτό θα το βιδώσουμε με δύο βίδες. Μία μπαίνει εδώ. Η άλλη βίδα μπαίνει εδώ. Βάζουμε και τις δύο βίδες. Και μετά θα τις σφίξουμε. Αλλά όχι υπερβολικά, για να μην κάνουμε ζημιά και σπάσουμε το πλαστικό. Ωραία, βάλαμε και αυτά τα κομμάτια. Όπως βλέπετε, έτσι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ωραία, το δούμε και από την άλλη πλευρά. Θα δείτε πως φαίνεται μέχρι τώρα. Και έτσι, αφού τελειώσαμε με τα βασικά κομμάτια, θα προχωρήσουμε να βάλουμε και κάποια μεταλλικά κομμάτια που είναι κάποιες σκάλες, κυρίως σκάλες, είναι και κάποιες ράμπες, πλατφόρμες μάλλον. Να πω εδώ ότι σε αυτό το σημείο λέει να βάλουμε και το ραντάρ που είχαμε φτιάξει, αλλά εγώ θα το αφήσω για το τέλος, γιατί μπορούμε να το βάλουμε και στο τέλος, γιατί μπαίνει εδώ και βιδώνεται από το κάτω μέρος με μία βίδα, άρα θα το βάλω στο τέλος για να μας εμποδίσει στην τοποθέτηση διαφόρων λεπτομεριών που έχουμε να βάλουμε πάνω εδώ στις αξινά πατώσματα από τις προκατασκευές. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Tefkos 97 από το θωρηκτό Bismarck της Hassett στην 1200. Τώρα που του βάλουμε κάποιες μεταλλικά κομμάτια που μπαίνουν πάνω εδώ στα πατώματα στις προκατασκευές, θα βάλουμε δύο άλλα κομμάτια που ξέχασα να σας δείξω. Είναι αυτά εδώ, είναι δύο στίβες από σωσίβια, σωσίβιες λεύους μάλλον, οι οποίες ενώνονται οι τρεις μεταξύ τους, μία πάνω από την άλλη, και στο τέλος από πάνω βάζουμε την τέταρτη που έχει αυτό το σχέδιο. Το ίδιο και με τη δεύτερη. Και επίσης θα βάλουμε και άλλο ένα κομμάτι που μπαίνει εδώ, σε αυτή εδώ την υποδοχή. Αυτό το κομμάτι, αυτές τις λεπτομέρειες εδώ που έχει πάνω, θα κοιτάνε σε αυτή την κατεύθυνση όταν το τοποθετήσουμε. Θα σας το δείξω. Θα βάλουμε πρώτα λίγη κόλλα. Το σημείο που θα μπει αυτό το κομμάτι. Μετά με μια λαβίδα θα το βάλουμε στη θέση του. Αποδείχθηκε στη θέση του όπως βλέπετε. Μετά θα το πιέσουμε και λίγο. Και μετά θα βάλουμε τις δύο στίβες από τις οσίβες λεύους που μπαίνουν σε αυτές εδώ τις δύο υποδοχές, μία αριστερά και μία δεξιά. Να κοιτάξουμε πώς είναι το σχήμα από αυτό και πώς θα τις βάλουμε για να βγουν σωστά.
με το, τη μία στίβα. Τώρα θα προσέξουμε να μην είναι στραβές όταν τις τοποθετήσουμε. Και θα βάλουμε και την άλλη από την άλλη πλευρά. Συλλεύει βέβαια, αν τις προσέξετε, έχουν πάνω διάφορα εξογκώματα από το καλούπι. Αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Εγώ τα έχω αφαιρέσει, αλλά βέβαια σε αυτό το σημείο που τις αφαίρεσα, από κάτω είναι επινέβαμε με το πλαστικό, εμφανίζεται το γκρι από την κάτω πλευρά και θέλουν πάλι βάψουμε σε αυτά τα σημεία. Εγώ τις έβαψα τώρα προσωρινά και θα τις περάσω και με ένα άλλο χρώμα που είναι το σωστό. Γιατί πρέπει να βρούμε και την απόχρωση να ταιριάζει με αυτό το κίτρινο πορτοκαλί που έχουν φτιάξει στο Σίβιες Λέμβους. Τώρα και τώρα βάλαμε αυτά τα δύο κομμάτια και τώρα θα προχωρήσουμε στην τοποθέτηση από κάποια μεταλλικά, τα οποία αυτά κυρίως είναι κάποιες ράμπες. Είναι αυτές εδώ όπως βλέπετε. Τώρα πρέπει να τις λυγίσουμε σε τρία σημεία τα κάγκελα που έχουν σε ορθή γωνία και να λυγίσουμε και όπως στην αντίθετη κατεύθυνση δύο μικρά αποδαράκια που έχουν. Το ίδιο αλλά από την αντίθετη πλευρά θα κάνουμε και για την άλλη ράμπα που μπαίνει από τη δεξιά πλευρά. Και μετά θα σας δείξω σε μία σκάλα. Πρέπει να φτιάξουμε αυτές εδώ τις σκάλες ξεκινώντας από αυτές εδώ τις μικρές που έχουν τρία σκαλοπάτια. Πρέπει να λυγίσουμε στην αρχή τα δύο πλαϊνά που είναι τα στηρίγματα από τις σκάλες και μετά να λυγίσουμε σε ορθή γωνία 90 μιλών ένα-ένα τα σκαλοπάτια. Τα σκαλοπάτια για να τα λυγίσουμε πρέπει να έχουμε μια καλή λαβίδα όπως είναι αυτή εδώ. Εγώ τα πίεσα λίγο από την πίσω πλευρά προς τα κάτω και μετά τα λύσαμε τη λαβίδα, αλλά πρέπει να είναι καλή λαβίδα και ισχυρή εδώ στην άκρη για να μπορείς να τα λυγίσετε, αλλιώς δεν θα μπορείτε να τα λυγίσετε. Και θέλει προσοχή βέβαια να τα φέρουμε όλα με την ίδια κλίση να τα φέρουμε και αν γίνεται να τα λυγίσουμε με την πρώτη το πολύ δεύτερη φορά, γιατί αν συνεχίσουμε να τα λυγίζουμε αυτά στο τέλος θα κοπούνε αν τα λυγίσουμε 2-3 φορές τα σκαλοπάτια και μετά θα πρέπει να τα κολλήσουμε. Λοιπόν, ωραία, φτιάξαμε και τα πρώτα μεταλλικά κομμάτια. Τώρα θα κολλήσουμε καταρχήν δύο ράμπες που μπαίνουν εδώ αριστερά. Αυτές τις δύο υποδοχές, η αριστερή και στις άλλες δύο από την άλλη πλευρά, η δεξιά. Θα βάλουμε πρώτα λίγη θερμοπυλική κόλλα. Εδώ θα προσέξετε βέβαια να μην λερώσετε τις διπλανές επιφάλειες με αυτή την κόλλα. Με προσοχή. Και αν πληγεί κόλλα, δυστυχώς είναι το μόνο μειονέκτημα που έχει. Τώρα θα πάμε τη ράμπα. Λοιπόν, τώρα βάλαμε αυτές τις δύο ράμπες. Όπως βλέπετε, αυτή εδώ, μια αριστερά και την άλλη εδώ δεξιά. Αυτές μπαίνουν στις δύο πρώτες υποδοχές. Είχα κάνει λάθος πριν γιατί έβαλα την αριστερή στη δεύτερη και στη δεύτερη. Ενώ στην πρώτη και στη δεύτερη υποδοχή μπαίνουν αυτές οι δύο ράμπες. Τώρα, ενώ βάλαμε αυτές τις δύο ράμπες, θα βάλουμε κάποιες μικρές σκάλες. Πατάνε σε αυτό εδώ το σημείο. Βάζουμε καταρχήν λίγη γεωργική κόλλα. Σημείο που θα πατήσουν οι σκάλες και μετά με τη βοήθεια μιας λαβίδας
βάζουμε τη σκάλα στη θέση της. Βλέπετε, έτσι φαίνεται η σκάλα. Βέβαια πατάει, δύο κουπασές της σκάλας πατάνε ανάμεσα σε αυτό, πάνω από τις δύο πλευρές, αυτό εδώ το εξόγκωμα, όχι αυτό το πάτωμα. Τότε τις έχουμε τοποθετεί σωστά. Ωραία, βάλαμε τη μία μικρή σκάλα. Τώρα θα βάλουμε την άλλη από την άλλη πλευρά. Βάζουμε λίγη και ανακριτική κόλλα. Πάντα με προσοχή, ώστε να μην λερώνουμε τις διπλανές επιφάνειες, όσο γίνεται βέβαια. Και θα βάλουμε και αυτή τη σκάλα στη θέση της. Άρα μπήκαν και δύο αυτές τις σκάλες. Βλέπετε πως φαίνονται. Και αυτή. Φαίνεται ότι πρέπει να μπει λίγο πιο δεξιά. Γιατί δεν πάταγε σωστά. Τώρα έχει πατήσει σωστά. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε δύο άλλες σκάλες που μπαίνουν εδώ σε αυτά τα δύο σημεία και ακουμπάνε πάνω σε αυτές τις δύο πλατφόρμες που υπάρχουν αριστερά και δεξιά. Βάζουμε κόλλα εκεί που θα πατήσουν αυτές οι δύο σκάλες. Μία σκάλα, μάλλον μία-μία, τις βάζουμε. Να, και εδώ έχουμε και κάτι άλλο, ότι αυτή εδώ η σκάλα πρέπει να πατήσει και πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Τότε θα την έχουμε τοποθετήσει σωστά. Βάλαμε τη μία, τώρα θα βάλουμε και την άλλη από την άλλη πλευρά. Εδώ θέλει πολύ προσοχή και υπομονή αυτό το τεύχος, γιατί τα κομμάτια που έχουμε να βάλουμε είναι λίγο δύσκολα. Με προσοχή, όπως είπαμε, και υπομονή, όλα γίνονται. Όπως λέτε, βάλαμε και τις άλλες δύο σκάλες και το τελευταίο που έχουμε να βάλουμε είναι μια μεγάλη σκάλα που μπαίνει εδώ, σε αυτή εδώ την υποδοχή και πατάει και σε αυτό το σημείο, το πάνω μέρος της. Θα βάλουμε λίγη κόλλα και σε αυτό το σημείο που μπαίνει αυτή η σκάλα. Βάλουμε και λίγη κόλλα εκεί που θα πατήσει βασικά. Και βάλαμε κόλλα και στο σημείο που θα μπει και αυτή η τελευταία μεγάλη σκάλα.
βλέπετε βάλαμε και αυτή τη μεγάλη σκάλα στη θέση της. Μόνο τώρα μπήκε στη θέση της, πριν δεν είχε μπει. Γιατί όπως είπαμε πρέπει να πατάει εδώ πάνω σε αυτό το πάτωμα. Δύο άκρες της σκάλες. Και έτσι βάλαμε και αυτή τη μεγάλη σκάλα. Όπως βλέπετε βάλαμε όλες τις σκάλες που μπαίνουν πάνω σε αυτή την υπερκατασκευή και τις 5 μάλλον και τις δύο αυτές ράμπες διάδρομους που ανέβαινε από τη σκάλα πάνω σε αυτές και μετά ανέβαινε στα διάφορα πατώματα του καταστρό των υπερκατασκευών. Ναι, βάλαμε και τις σκάλες και τώρα θα, το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε κάποια κυβότια μικρά και μεγάλα πλαστική σε διάφορα σημεία πάνω στο κατάστρωμα. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε με τις σκάλες όπως βλέπετε. Εδώ θα βάλουμε διάφορες λεπτομέρειες που μπαίνουν πάνω στα δύο αυτά καταστρώματα. Τις υπερκατασκευές. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας κάποια μικρά κουτιά. Που μπαίνουν εδώ σε αυτές τις δύο υποδοχές, το ένα μάλλον, το άλλο μπαίνει από την άλλη πλευρά. Θα μπορεί να και καλύτερα να τα βάζουμε με το χέρι παρά με λαβίδα. Και βέβαια μετά θα τα πιέσουμε να μπουν στη θέση τους. Βάλαμε το ένα. Και μετά έχουμε να βάλουμε άλλα τρία που μπαίνουν εδώ στη σειρά, στις δύο γωνίες από την υπερκατασκευή. Μπαίνει το πρώτο. Ακριβώς δίπλα μπαίνει το δεύτερο. Αυτό θα πρέπει κάποια να το πιάσουμε με λαβίδα, αυτά τα κομμάτια, για να μπορέσουμε να τα βάλουμε στη θέση τους. Και σίγουρο βέβαια ότι βολεύει η λαβίδα γιατί είναι πολύ σφιχτές οι υποδοχές που παίρνουν. Θα το βοηθήσουμε οπωσδήποτε με το χέρι. Ωραία, βάλαμε τα δύο στη θέση τους. Τώρα θα βάλουμε και το τρίτο από την μία πλευρά και μετά πρέπει να τα βάλουμε και από την αντίθετη. Τελικά αυτά δεν βολεύουμε τίποτα να τα βάλουμε με λαβίδα γιατί είναι αρκετά φαρδιά. Βάλαμε και το τρίτο τελικά, τα καταφέραμε. Τώρα αυτά τα βούμε, θα βάλουμε στη θέση τους. Κοιτάμε να... είναι κάπως παράλληλα μεταξύ τους. Και βέβαια,
πούμε, για τις πωλήσεις στο κάτω μέρος, εκεί που πατάνε στο κατάστρωμα. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά, θα βάλουμε και τα υπόλοιπα και θα σας δείξω πως φαίνονται μετά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, βάλαμε και τα μικρά κυβότια, μπαίνουν 4 σε κάθε πλευρά, ένα μπαίνει εδώ, 3 μπαίνουν εδώ στη σειρά, αριστερά, και το ίδιο και από τη δεξιά πλευρά. 3 εδώ μπροστά, το ένα δίπλα στο άλλο και ένα εδώ σε αυτό το σημείο. Μετά θα βάλουμε άλλα 3 κυβότια, μπαίνουν εδώ πάνω, μπαίνουν 2 μεγάλα, εδώ σε τα 2 σημεία και άλλο ένα μικρότερο εδώ ανάμεσα. Και στο τέλος θα βάλουμε άλλα 2 μεγάλα κυβότια, τα τελευταία, τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις 4 υποδοχές, δεξιά και αριστερά από τη σκάλα αυτή τη μεγάλη. Θα βάλουμε λίγη ρίκολα. Και θα τα βάλουμε στη θέση τους. Να τα πιέσουμε να πατήσουν κάτω. Βάλαμε το ένα. Βάλαμε και το άλλο από την άλλη πλευρά, το τελευταίο. Αυτό το βάλουμε. Η πλαβίνα και εγώ δεν βοηθάνε και ιδιαίτερα αυτά. Εδώ πέρα κάτσε να τα βάζουμε με τα χέρια, αν μπορούμε. Θέλουν και πίεση για να μπουν στη θέση τους. Ωραία, βάλαμε και τα 2 αυτά κυβότια, όπως βλέπετε, τα μεγάλα. Θα μπορούμε να βάλουμε λίγη γρήγορη λεπτόρεστη κόλλα. Είμαστε σίγουροι ότι θα κολλήσουν. Και όπως βλέπετε, βάλαμε και τα 2 τελευταία κυβότια και έτσι ολοκληρώσαμε τη συναμολόγηση από όλα τα κομμάτια. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Εντώσαμε αυτές τις 2 υπερκατασκευές μεταξύ τους, αφού βάλαμε πρώτα το πάτωμα, το ξύλο πάτωμα στη μεγάλη και άλλα 2 πατώματα στο μικρότερο κομμάτι της υπερκατασκευής. Βάλαμε 4 μικρά κομμάτια που μπαίνουν πάνω σε αυτό το πάτωμα της υπερκατασκευής. Μετά βάλαμε ένα κομμάτι που μπαίνει εδώ, σε αυτό το σημείο, και βάλαμε και τις 2 στίβες από τις οσίβιες λέμβους δεξιά και αριστερά. Κατόπιν βάλαμε αυτές τις 2 ράμπες, μία εδώ αριστερά και μία εδώ δεξιά. Βάλαμε τις 2 μικρές σκάλες, αυτά τα σημεία δεξιά και αριστερά, και τις 2 μεγαλύτερες σκάλες που πατάνε πάνω σε αυτές τις 2 ράμπες που είχαμε φτιάξει. Στο τέλος βάλαμε μια μεγάλη σκάλα εδώ στο πίσω μέρος που ενώνει τις 2 υπερκατασκευές, τα 2 πατώματα. Και το τελικό ήταν να βάλουμε και κάποια κυβότια μικρά, μπαίνουν 3 εδώ και ένα εδώ, 4 σε κάθε πλευρά, 2 μεγάλα εδώ κάτω και άλλα 2 μεγάλα πάνω εδώ, σε αυτό το σημείο, μαζί με ένα άλλο, ένα μικρό. Αυτά είναι τα κομμάτια που έπρεπε να τοποθετήσουμε. Τώρα, σε αυτό το σημείο, ενώ τελειώσαμε με την τοποθέτηση των κομματιών, μπορούμε να βάλουμε και το ραντάρ στη θέση του. Γιατί τώρα πια δεν μας εμποδίζει. Όπως βλέπετε, έχετε και πατάει κατευθείαν το σημείο που πρέπει να το βιδώσουμε. Μπορούμε να το κρατήσουμε από την πάνω πλευρά και να το βιδώσουμε μια βίδα. Αν καταφέρω να την πιάσω, βέβαια.
βάζουμε και τον Ραντά στη θέση του από την Ντόντας από την κάτω πλευρά. Όπως βλέπετε πήγε και τον Ραντά στη θέση του. Και έτσι είναι το τελικό αποτέλεσμα από τα κομμάτια που συναρμολογήσαμε σήμερα. Εντάξει, έχει φοβερή λεπτομέρεια το βίσμα όπως βλέπετε, αλλά είναι και λίγο απαιτητική κατασκευή. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα αποζημιώνει. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατασκευή του τεύχους νούμερο 97 από το θορυκτό πείσμα της Cassettes 9200. Αν σας αρέσει το κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και ένα like και θα τα ξαναπούμε πάλι με τη συναρμολόγηση από τα επόμενα τεύχη. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.